Φωτιές έχει ανάψει το επικείμενο νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάναβης. Παρά τις αντιδράσεις για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τα φαρμακευτικά σκευάσματα με κάναβη έχουν αποδεδειγμένα κλινικό όφελος σε μια σειρά από νόσους. Πολίτες σχολιάζουν αν συμφωνούν με την αποποινικοποίηση της κάναβης για ιατρικούς λόγους. Εφόσον μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα φαρμακευτικό μέσο, γιατί όχι? Ό,τι είναι για την υγεία, συμφωνώ. Για τη βελτίωση της υγείας. Για όσους έχουν καρκίνους και έχουν τάση για εμετό και διάφορες τέτοιες, ναι, πιστεύω ότι θα βοηθούσε. Για ιατρικούς με πλήρη έλεγχο θα συμφωνήσω, αλλά πάντα με την επίβλεψη γιατρού. Για ιατρικούς λόγους εννοείται ότι συμφωνώ. Για καθαρά ιατρικούς λόγους, ναι. Περίπου σε 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η χρήση φαρμακευτικής κάναβης έχει αποποινικοποιηθεί ή υπάρχει ανεκτικότητα. Η έλλειψη δομών, προϋποθέσεων και μέτρων στην Ελλάδα προβληματίζει για την ορθή εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου. Ναι, στη χρήση της κάναβης για ιατρικούς λόγους, λένε οι πολίτες, αρκεί να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις. Να μην επιτρέπεται ο καθένας να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν πρόβλημα υγείας. Ναι, και να χορηγείται από το Δήμο, κάπως να το κάνουν. Τώρα εντάξει, είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα κάτι τέτοιο. Δεν θα είναι για ιατρικούς λόγους, οπότε ναι, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς λόγους. Δηλαδή ότι δεν θα υπάρξουν προϋποθέσεις ώστε να την καλλιεργεί, να την αγοράζει κάποιος που έχει πρόβλημα υγείας. Δεν θα χρησιμοποιηθεί σωστά. Δεν πρόκειται, εντύπωση, ναι, έχουμε, δεν πρόκειται. Ναι. Δηλαδή εδώ τώρα που υποτίθεται ότι απαγορεύεται, γίνεται ό,τι γίνεται. Πού να είναι και νόμιμο? Ούτε καν, όχι. Θα είναι χειρότερες οι καταστάσεις. Σίγουρα. Στην Ελλάδα ξεφύγει. Αλλά ξεφύγει και χωρίς να γίνει επιτρεπτό, οπότε. Επομένως, είτε μείνει έτσι όπως είναι, είτε την αποποινικοποιήσουν, θα παραμείνει το ίδιο πρόβλημα, εγώ πιστεύω. Θεωρείτε ότι θα ξεφύγει, ας πούμε, και ναι, θα... γιατί δεν θεωρώ ότι ζούμε σε μια χώρα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τα όρια μας. Δηλαδή, θα το πάμε σε άλλο επίπεδο. Μπορεί να ξεφύγει από τα όρια και από όλα. Δεν συμφωνώ, γιατί δεν υπάρχουν σωστές υποδομές. Στην Ολλανδία υπήρχαν σωστές υποδομές, στηρίχθηκαν οι νόμοι και οι προϋποθέσεις έτσι όπως έπρεπε να είναι. Υποδομές δεν υπάρχουν, αλλά όποιος θέλει να βρει, βρίσκει. Οπότε για αυτούς που το έχουν ανάγκη, με συνταγή του γιατρού, γιατί να μην το πάρουν? Μα ήταν ένα σοβαρό κράτος, το οποίο θα έλεγχε τις φοιτείες κτλ., πιστεύω ότι δεν θα ξεφεύγει. Αλλά μιλάμε για την Ελλάδα, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα εδώ. Τα όρια μεταξύ νόμιμου και παράνομου είναι πάντα στο μετέχμιο, οπότε πιστεύω θα ξεφύγει. Εάν υπάρχει έλεγχος, ας πούμε, να χορηγούνται μόνο εφόσον γίνεται γραπτή, ας πούμε, εντολή γιατρού, να το πω έτσι, στα φαρμακεία, τότε οκ. Okay. Όποιος έχει προτείνει να είναι φαρμακευτικό μέσο, θα υποστεί και τις συνέπειες. Στην κάμερα του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας μίλησε η χρήστης κάναβης για εφορική χρήση και μοιράζεται τις απόψεις της για το συγκεκριμένο θέμα. Αν συμφωνείτε με την νομιμοποίηση της κάναβης για ιατρικούς λόγους? Ναι, συμφωνώ. Είμαι και εγώ χρήστρια κάναβης και συμφωνώ, ναι. Έχεις πρόβλημα υγείας και είσαι? Όχι, δεν έχω πρόβλημα υγείας. Απλά, ας πούμε, που και που καπνίζω, ας πούμε, ένα τσιγάρο με την παρέα μου. Συμφωνώ, ας πούμε, με την νομιμοποίηση, αλλά όχι με το εμπόριο, ας πούμε, έξω στους δρόμους και αυτά. Άλλο στο φαρμακείο να πουλιέται. Άλλο... Ναι, είναι έτσι όμως, εσύ πως, αν δεν έχεις πρόβλημα υγείας δεν θα μπορείς να πάρεις νόμιμα. Γιατί να μην μπορώ να πάρω νόμιμα? Γιατί ο νόμος λέει αυτό, ότι όσοι έχουν πρόβλημα υγείας. Ναι, έχω νοσηλευτεί και σε ψυχιατρία όμως και ας πούμε με την ψυχιατρό μου αντί για φάρμακα μου είπε καλύτερα να πίνεις κανένα τσιγαράκι έτσι χύμα παρά να πίνεις χάπια για να ηρεμείς. Φαντάσου, η ψυχίατρος. Δεν είναι η λύση σε όλα. Τι να σου πω, δεν υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Ή το κάνεις επειδή το γουστάρεις ή δεν το κάνεις επειδή δεν σ' αρέσει. Δεν έχει δικαιολογία, ας πούμε, έχω προβλήματα και πίνω για να ξεχαστώ. Αυτό δεν υπάρχει. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια αγορά ιατρικής κάναβης αποτιμάται στα 250 δις δολάρια μέχρι το 2020.